Όλα καλά. Έφερα και το κύριο Λιβάνιο, που είναι το οποίο ο χώρο του είναι οικείο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι Γενικοί Γραμματείς. Από το Υπουργείο Εσωτερικών ξεκινώ έναν κύκλο επισκέψεων σε Υπουργεία τα οποία απέκτησαν νέους πολιτικούς προϊσταμένους κατά την πρόσφατη αναδιάταξη του κυβερνητικού σχήματος. Και όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, έρχομαι σε έναν χώρο ο οποίος μου είναι ιδιαίτερα οικείος και με πολύ μεγάλη χαρά συναντώ ξανά πρόσωπα με τα οποία είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ σε άλλες εποχές όταν δρομολογούσαμε σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από σήμερα, τολμηρές μεταρρυθμίσεις που νομίζω όμως ότι άφησαν ένα σημαντικό αποτύπωμα για το πώς αντιλαμβανόμαστε συνολικά την διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης αλλά και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο και αποτελεί την καρδιά οποιασδήποτε μεγάλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Πρέπει να πω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει να επιδείξει αυτούς τους 18 μήνες ένα σημαντικό, ένα αξιοζήλευτο έργο και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου για τις σημαντικές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που είχε δρομολογήσει, μόνο που τώρα το διαδέχεται ένας ακόμα πιο φιλόδοξος προγραμματισμός. Τις ευχές μου λοιπόν στους νέους υπουργούς συνοδεύει η προτροπή μου για πολλή δουλειά και φυσικά η προσδοκία για χειροπιαστά αποτελέσματα. Οι υπουργοί παρουσίασαν συνοπτικά το πλαίσιο των μεγάλων αλλαγών που αποτυπώνονται και στον σχεδιασμό των μεταρρυθμίσεων για το 2021, όπως αυτός έχει τονιστεί και εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και όπως συντονίζεται από τη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού. Να τονίσω και εγώ την ξεχωριστή σημασία που αποδίδω στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος της αυτοδιοίκησης, κάτι το οποίο αποτελούσε προεκλογική μας δέσμευση. Ήδη κάναμε κάποιες πρώτες παρεμβάσεις για να διευκολύνουμε τη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών. Αποτελεί η δέσμευσή μας όμως να αλλάξουμε το σύστημα της απλής αναλογικής για να ευθυγραμμίζεται με καλύτερο τρόπο η βούληση των Δημοτών με τις πλειοψηφίες στα Δημοτικά Συμβούλια. Θα φέρουμε το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο είναι όριμο, προς έγκριση στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο του Ιανουαρίου και εκτιμώ ότι μπορούμε να νομοθετήσουμε πολύ σύντομα μετά, πάντα σε συνεννόηση με τους θεσμικούς εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης. Άμεσως μετά, καλώς εχόντων στο Υπουργικό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου, θα εγκρίνουμε τις βασικές αρχές ενός σημαντικού νομοσχεδίου για τα ζώα συντροφιάς. Μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ το θέμα αυτό. Ο Υπουργός το γνωρίζει και με την προηγούμενη του ιδιότητα ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά προετοιμασίας και θεωρώ το νομοσχέδιο αυτό θα είναι μια σημαντική τομή. Το έχουμε ήδη συζητήσει εκτενώς με φιλοζωικές οργανώσεις. Θα συνεχίσουμε την συζήτηση και στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης. Θα αποτελέσει όμως ένα νομοσχέδιο το οποίο θα δώσει ένα ξεκάθαρο στίγμα εξυγχρονισμού της νομοθεσίας και θα δημιουργήσει, θα δρομολογήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο προστασίας των ζώων συντροφιάς, το οποίο θα πηγαίνει πέρα και πάνω από παρεμβάσεις που ήδη έχουν γίνει σχετικά, παραδείγματος χάρη, με τον κακουργηματικό χαρακτήρα του βασανισμού των ζώων. Από εκεί και πέρα, η παλέτα των μεταρρυθμίσεων και των αλλαγών είναι πολύ μεγάλη, πολύ ευρεία. Μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός για τα σημαντικά αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας για να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η δικιά μου παρότρινση είναι τα έργα αυτά να τρέξουν γρήγορα και να δώσουμε έμφαση σε έργα τα οποία θα έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών. Αναφερθήκαμε ενδεικτικά στα έργα της αγροτικής οδοποίησης, τα οποία είναι έργα τα οποία είναι εύκολα υλοποιήσιμα, πολύ σημαντικά όμως γιατί βοηθούν κιόλας συνολικά στην στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Αλλά υπάρχει μια πολύ πλούσια θεματολογία στα έργα αυτά και προφανώς έρχονται και συνενώνονται αυτές οι πρωτοβουλίες με τις κεντρικές μεταρρυθμιστικές
προτεραιότητες της κυβέρνησης όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το προσωπικό, με τους άξιους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι και σε συνθήκες πολύ δύσκολες, κατά κανόνα ξεπέρασαν τους εαυτούς τους, προκειμένου το κράτος να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα. Η τηλεργασία, την οποία αναγκαστήκαμε για λόγους δημόσιας υγείας να επιβάλλουμε στο δημόσιο, μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε πώς μπορούμε να την εντάξουμε με ένα πιο οργανωμένο τρόπο στην καθημερινότητα, την εργατική καθημερινότητα του δημοσίου, όταν θα έχουμε αφήσει πίσω μας την πανδημία. Και βέβαια, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ζητήματα σχετικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, πάντα με την έννοια της επιβράβευσης και κυρίως της αναγνώρισης της προσφοράς εκείνων των εξαιρετικών δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι πολύ συχνά αισθάνονται ότι σε ένα εξωτικό σύστημα αξιολόγησης η προσφορά τους δεν αναγνωρίζεται. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον καινούριο νόμο που ψηφίσαμε για τη λειτουργία του ΑΣΕΠ, έτσι ώστε να δρομολογηθεί όλη η δευτερογενής νομοθεσία για να εφαρμοστεί όσο το πιο σύντομα. Και βέβαια παραμένει ανοιχτό το πολύ μεγάλο κεφάλαιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, όπως είπε ο Υπουργός, των ορίων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ του κεντρικού κράτους, των αποκεντρωμένων διοικήσεων, των περιφερειών και των Δήμων, κάτι το οποίο θα αποτελέσει από μόνο του μια εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία όμως έχει ακόμα σημαντική δουλειά προκειμένου να οριμάσει. Και βέβαια, ξεχωρίζει τη σημασία από δύο δημοπάντα στα θέματα που αφορούν τη Μακεδονία και την Θράκη, και το Υπουργείο έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει και να διευκολύνει και την δουλειά άλλων Υπουργείων για μια σειρά από εμβληματικές δράσεις που αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα, όπως παραδείγματος χάρη το project Thessin Tech, η Helexpo, που είναι πολλά τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα τα οποία τρέχουν στη Βόρεια Ελλάδα, πολλά εκ των οποίων αφορούν ειδικά το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, και προφανώς το Υπουργείο θα είναι αργό στη συνολική προσπάθεια τα έργα αυτά να τρέξουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Και με ξεχωριστή μνήμα, μέχρι και το ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, στους συνοριακούς σταθμούς. Δεν τιμά την εικόνα της χώρας μας η κατάσταση των συνοριακών σταθμών. Και έχουμε τη δυνατότητα σχετικά σύντομα να δρομολογήσουμε ένα σχέδιο εξυγχρονισμού τους. Και είναι κάτι που θα το παρακολουθώ πολύ στενά, διότι έχει μια διάσταση η οποία είναι όχι μόνο οικονομική, αλλά και βαθιά πολιτική. Σταματώ εδώ, Υπουργέ μου, διότι θα μπορούσα να συνεχίσω για αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά είμαι απολύτως σίγουρος ότι η νέα ομάδα του Υπουργείου θα τρέξει με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και θα φέρει εις πέρας μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν τη ζωή των πολιτών καλύτερα. Όπως είπαμε, πρώτα ο πολίτης, αυτό είναι το σύνθημα το οποίο διαπνέει όλες τις κυβερνητικές πολιτικές, και βέβαια κατεξοχήν γίνεται πράξη εδώ στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου χτυπάει η καρδιά της δημόσιας διοίκησης. Στην δοκέφαλη λοιπόν και πάλι, και καλή δουλειά σε όλες και σε όλους.